Μα. Τι πρόγραμμα εδώ δεν έχουμε εμείς. Όχι, μια ράχνη κατεβαίνει. Ένα κοντίνο, ένα κοντίνο. Δεν το πιστεύω. Παιδιά. Το βλέπετε, κατεβαίνει σιγά-σιγά. Αφήνει και οι στόλες κατεβαίνοντας. Παιδιά, ναι. Έπιασε με το χέρι. Με τι να την πιάσει. Ναι. Κοίτα, κοίτα. Όχι, εννοώ. Άστε, παιδί μου, να φύγει. Θα μπει μέσα στο σώμα σου. Τα ρούχα του ρε παιδιά, αλλά δεν έχει τα κουζιά ιστορία. Θυμήθηκα τώρα ένα περιστατικό. Είμαστε σε μια παράσταση με την Κάτια Δυναδουλάκη, η οποία φοβάται πολύ τα έντομα κτλ. Βγαίνω στη σκηνή, είχα μια σκηνή μαζί. Και της έκανες πλακίτσα. Όχι βρε, και βρω μια κατσαρίδα τέτοια παιδιά, στο στήθο της απάνω. Και δεν το είχε καταλάβει, δεν το είχε καταλάβει εκείνη και λέω, όχι τώρα τι να κάνω. Δεν μπορείς να, εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί είναι και το στήθος της Κάτιας Δανδουλάκη, υπάρχει ένα σεβασμός. Ναι, ναι. Σκέφτομαι και λέω, θα το αφήσω στον επόμενο, μετά έγινε σε άλλος τοπιός. Συγγνώμη, την κατσαρίδα εκεί ακούνει, τι. Άκου να δεις, κάποια στιγμή άρχισε να ανεβαίνει στα μαλλιά της. Παιδιά, σοκαριστικό. Και την αρχίζω, την Κάτια σε κάτι σφαλιάρες. Κούλης αυτή είχε μείνει κάγκελο. Ναι. Ο κόσμος βέβαια που το είχε δει όλο αυτό και ήταν τεράστια κατσαρίδα. Αχωνόταν πάρα πολύ και μόλις έγινε αυτό χειροκρότησε και πήγαν παρακάτω. Παναγίτσα μου. Ναι, λοιπόν, ναι. Για...